Το διπορικό της έρευνάς μας ξεκινάει βασισμένο σε μια ιστορία της Αττικής. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, καθώς όλη η περιοχή ήταν γεμάτη χωράφια και τσιφλικάδες που εκμεταλλευόντουσαν τους εργάτες για ένα κομμάτι ψωμί, γίνεται ένας μεγάλος ξεσηκωμός για κίνηση και διεκδίκηση περισσότερων δικαιωμάτων των εργατών. Οι τσιφλικάδες χωρίς άλλη λύση κρύβουνε σε δύο μεγάλα κυβότια, βάσει της ιστορίας των ντόπιων, όλη τους τη χρηματική περιουσία. Άγνωστο πόσα και τι περιλαμβάνουν αυτά τα κυβότια. Εκεί λοιπόν λαμβάνει χώρα η έρευνα της ομάδας μου, καθώς προσπαθούμε να μεταφράσουμε τα σημάδια στα δέντρα και στα βράχια. Προσπαθώντας λοιπόν να βρούμε είτε το θησαυρό είτε κάποιο κολαούζο. Όταν βρίσκομαι σε ένα καινούργιο μέρος έρευνας και εγώ και η ομάδα μου, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι αυτό που πρέπει να κάνουν όλα τα ψαχτήρια. Δηλαδή ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Να ψάξεις οτιδήποτε σου φανεί ύποπτο. Να μελετήσεις, να ερευνήσεις και κατόπιν μετά να κάνεις απαραίτητες μετρήσεις είτε με κάποιο μηχάνημα είτε ραβδοσκοπικά. Στη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν ήμουν άτυχος για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν το ότι η ομάδα μου είχε τα μηχανήματα σε μια μεγάλη έρευνα στην επαρχία και ότι το χτίριο δεν υπάρχει πια. Έχει πέσει από τις καιρικές συνθήκες και την πολυκαιρία. Στη θέση του υπάρχει ένα μαντρί και μάλιστα κατοικείται από έναν ιερέα της περιοχής. Ένα από τα πρώτα σημάδια της έρευνάς μας ήταν εμφανή. Ένα ανάποδο V ή αλλιώς ένα βέλος που κοιτάει προς τα κάτω και μια τρύπα. Η πρώτη μου υπόνοια λοιπόν ήταν για ένα σημάδι σε βράχο, σε V, που από κάτω υπήρχε η τρύπα με το θησαυρό ή τον κολαούζο. Τώρα αυτό που έλειπε ήταν να λύσω το μυστήριο. Προς μεγάλη μου έκπληξη, δεν χρειάστηκε πάρα πολύ για να βρω ένα δέντρο που έμοιαζε πάρα πολύ με βέ. Όμως δεν υπήρχε σπήλαιο ή τρύπα εμφανή εκεί κοντά. Κάτι άλλο έπρεπε να γίνει. Κάτι άλλο έπρεπε να βρω. Με τη βοήθεια της τύχης και της παρατήρησης, όπως θα δείτε παρακάτω, διαπίστωσα το ότι δεν έπρεπε να βρω τρύπα, αλλά να κοιτάξω μέσα από το βε, ώστε να με πάει στο επόμενο σημάδι και στο επόμενο σημείο. Καθώς λοιπόν πήγα προς τα εκεί και παρατήρησα το μέρος, διαπίστωσα ένα βράχο και πάνω στο βράχο σκαλιστά ένα ανάποδο μισοφέγγαρο ή αλλιώς ένα πέταλο που είχε την τρύπα στη μέση. Άλλο ένα μυστήριο έπρεπε να λυθεί λοιπόν. Βάσει εμπειρίας, ακολουθώντας τους καλύτερους της ομάδας μου, δεν χρειάστηκα πάρα πολύ ώστε να βρω το επόμενο σημάδι. Ένα βράχο που στη γωνία του ήταν σπασμένος επίτηδες σε σχήμα ημισέλινου.
Όλα τα κομμάτια του puzzle λοιπόν ήταν στη θέση τους. Αυτό που έλειπε ήταν να βρω το κενό με ό,τι περιείχε μέσα. Έτσι λοιπόν με τη μέθοδο της γραβδοσκοπίας, μια απλή και ανεξήγητη τεχνική που μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσουμε τα πάντα, άρχισα να μετράω το μέρος με μάρτυρες, χρυσό και μάρτυρα, κενό, ώστε να μπορέσω να βρω τα στοιχεία που χρειάζομαι. Όσοι ασχολείστε με τη γραβδοσκοπία, θα ξέρετε το ότι το φαινόμενο της οξύδωσης του εδάφους το καταπολεμούμε με τους μάρτυρες. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ο μάρτυρας είναι το επιθυμητό αντικείμενο έρευνας. Δηλαδή, αν θα ψάξουμε με χρυσό, θα βρούμε χρυσό. Με την ίδια τεχνική, λοιπόν, έχουμε και τις απορρίψεις. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που στην παρούσα φάση δεν μας απασχολεί.
Αυτό λοιπόν που βρήκα δεν ήταν αυτό που περίμενα. Δεν ήταν κανένα από τα δύο κυβότια της ιστορίας μας. Ήταν ένα μικρό μπουκάλι σπασμένο και φθαρμένο από τον χρόνο που περιείχε μέσα του ένα υφασματένιο πουγκί. Γραμμένο πάνω στο πουγκί ήταν ένα σύμβολο, σαν ετικέτα. Μέσα στο πουγκί περιλάμβανε 12 κομμάτια μεγάλης αξίας, 12 νομίσματα. Τι να σημαίνει ο αριθμός 12, τι να σημαίνει ο κολαούζος εκεί που βρίσκεται. Άλλο ένα μυστήριο πρέπει να λυθεί. Άλλο ένα μυστήριο του βουνού που μας περιμένει.